Έχουμε υιοθετήσει μια διαφορετική έναξη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε μια αναφορά στην επικαιρότητα και προχωράμε σε ζωντανές συνδέσεις, έτσι δεν είναι? Το έχουμε ξαναπεί ότι μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα μεταφέρουμε εικόνα, κλίμα, συμπεριφορές, νοοτροπίες, πολιτισμό από διάφορες περιοχές της Κρήτης. Σήμερα θα ξεκινήσουμε, Γιώτα. Με το Λαράνι. Με το Λαράνι. Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Λαράνι, μια πανέμορφη περιοχή. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Εύη Σπανού, η οποία έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα οδηπορικά στην ενδοχώρα, στην βόρεια, στην νότια Κρήτη. Εύη. Καλό απόγευμα από το όμορφο χωριό του Λαρανίου, ένα χωριό 300 κατοίκων, όμως η φιλοξενία φαίνεται ότι ξεπερνάει τον αριθμό αυτών των ατόμων, γιατί φαίνεται κάπως μικρός για ένα χωριό. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, 37 χιλιόμετρα περίπου από το Ηράκλειο. Δίπλα μου έχω τον κύριο Στέλιο Μαυρίδη, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και γιατί είμαστε εδώ? Γιατί από το 2015 που συστάθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, οι αλλαγές που φαίνονται έμπρακτα στους κατοίκους εδώ, τις βλέπουν δηλαδή καθημερινά, είναι πολλές και αξίζουν πολλά μπράβο στον Σύλλογο. Περισσότερο όμως και για αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, αλλά και για τα επόμενα βήματα του Συλλόγου, θα μας πει ο κύριος Στέλιος Μαυρίδης. Καλό σας απόγευμα. Καλώς απόγευμα. Την καλησπέρα μου σε όλους από το όμορφο Λαράνι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ στο χωριό μας να μας αναδείξετε, να μας γνωρίσετε και να τα πούμε από κοντά. Όπως είπε και η Εύη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Λαρανίου ιδρύθηκε το 2015 και από τότε μέχρι σήμερα έχει να παρουσιάσει πάρα πολλά πράγματα για το χωριό μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να σας δείξουμε κάποια πράγματα, να δείτε κι εσείς. Μπροστά μας βρίσκεται, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε στα πλάνα, η αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, όπου εδώ κάνουμε όλα τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Είναι κεντρικό σημείο στο χωριό? Είναι κεντρικό σημείο, είναι σε ύψωμα και μπορούμε να δούμε θέα όλο το χωριό. Ωραία, συνεχίστε να μας πείτε τι βλέπουμε. Ναι. Κάτω από την αίθουσα βρίσκεται το κλειστό γυμναστήριο του Συλλόγου μας, όπου μπορεί να επισκεφθεί κάθε ένας χωριανός όποτε και όταν θέλει. Ο κύριος Μαυρίδης μας είπε και προηγουμένως ότι υπάρχει και ιατρείο, το οποίο λειτουργεί κάποιες μέρες το μήνα για τους κατοίκους του χωριού. Υπάρχει σχολείο, έχουν φτιάξει ένα πετρόχτιστο δρόμο, σκάλες, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις σκάλες, ναι. Για να ενώνει το κάτω χωριό με τη μεσοχωριά και το πάνω χωριό. Οι κάτοικοι εδώ, βλέποντας όλες αυτές τις αλλαγές να συμβαίνουν στο χωριό τους, πώς αντιμετωπίζουν εσάς, σαν πρόεδρο του Συλλόγου, τα υπόλοιπα μέλη, τους ανθρώπους που εργάζονται για να έρθουν στην επιφάνεια αυτές οι αλλαγές? Η αλήθεια είναι πως οι κάτοικοι συνδράμουν πάρα πολύ στο έργο μας και είναι κοντά μας στο κάθε τι που θα κάνουμε. Καθημερινά κάνουμε δράσεις, καθημερινά με κάτι θα ασχοληθούμε, είτε είναι καθαριότητες, είτε είναι δεντροφυτεύσεις, είτε είναι το οτιδήποτε, και όλοι μαζί έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει. Κύριε Μαυρίδη, εγώ θέλω να το πάω λίγο αλλού και να σας ρωτήσω, η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, η νεολαία, έχει στόχο να παραμείνει στο χωριό, να ενισχύσει τις δράσεις σας, να αποτελέσει και την επόμενη μέρα, ή σκέφτεται να φύγει προς αστικά κέντρα, σε μεγαλοπόλεις? Υπάρχει διάθεση να συνεχιστεί η παράδοση που προϋπάρχει? Νομίζω ότι πλέον υπάρχει διάθεση για τους νέους να μείνουν, καθώς είναι κοντά μας και βλέπουν ότι το χωριό σιγά σιγά αλλάζει και υπάρχει μια νέα προοπτική για αυτούς. Καθώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Δεν ήταν τόσο εύκολο για τα νέα παιδιά να μείνουν. Τώρα έχουν WiFi, ίντερνετ σε όλο το χωριό δωρεάν, έχουν ένα γυμναστήριο, έχουν χώρους όπου μπορούν να καθίσουν, έχουμε παιδική χαρά, έχουμε γήπεδο 5x5, έχουμε και άλλες δραστηριότητες που μπορούμε να καθίσουμε την νεολαία κοντά. Κοντά μάλιστα. Στο χωριό να μην φύγει για το Ηράκλειο. Ποιες καλλιέργειες ευδοκιμούν εκεί, πρωτογενής τομέας? Νίκο, ελιά. Ελιά, ελιά. Το χωριό μας έχει 102.000 ρίζες ελιές. 102.000 είναι, ρίζες ελιές. Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα χωριά σε έκταση σε ελιές, το Λαράνι. Μάλιστα. Στην περιοχή. Κρούσματα είχατε? Κρούσματα δεν είχαμε ούτε ένα στο χωριό. Α, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Βέβαια προσέχαμε και πάρα πολύ όλοι, οπότε ναι, όλα καλά. Τι να ευχηθούμε για το επόμενο διάστημα? Να ευχηθούμε υγεία σε όλους. Ναι. Να είναι καλά. Τους θέλουμε όλους κοντά μας. Ο Σύλλογος είναι ενεργός και χρειάζεται βοήθεια από όλους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
και να προάγουμε έργο. Μάλιστα. Αυτό, Νίκο. Κύριε Μαυρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βέβαια, Εύη, ολοκλήρωσε. Να στείλουμε. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε στο χωριό μας και με την παρουσία σας δώστε άλλη πνοή και διαφημίζετε το χωριό μας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς αργότερα να το χρησιμοποιήσουμε για περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά. Εύη. Να στείλουμε και πολλά χαιρετίσματα στους κυρίους στο καφενείο του χωριού, που η φιλοξενία τους νομίζω θα μας μείνει εξέχαστη και σε μένα και στον συνάδελφο περατέρ Νίκο Εργαζάκη. Και νομίζω ότι αξίζει μία βόλτα σε αυτό εδώ το όμορφο χωριό. Νίκο, σε περιμένουμε. Είναι αυτή η στιγμή όλοι στο καφενείο μαζεμένοι και μας βλέπουν ζωντανά. Τους χαιρετισμούς μας. Τους φιλοξενούμε. Να δεις και από κοντά τα έργα μας. Βέβαια, όλη την ομάδα. Όλη την ομάδα, τους χαιρετισμούς μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι είστε τηλεθεατές πιστοί εδώ του ομίλου της Κρήτη TV και εμείς αγαπάμε την Ενδοχώρα και είναι τιμή για μας που ερχόμαστε σε εσάς. Να είστε καλά. Και για μας, Νίκο, να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ όλους. Και από το πολύ όμορφο Λαράνι και να στείλουμε τους χαιρετισμούς εκεί στο ξεχωριστό καφενείο του χωριού.